λοιπόν εθέρια έλαια. Mm-hmm. Τα εθέρια έλαια που έχουν κάποια χημεία μέσα και μετά τα εθέρια έλαια που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ζαχαροπλαστική και σε μαγειρική. Τρώγονται δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια έλαια. Αυτή είναι η σιτρονέλα. Θα φτιάξουμε ένα λαδάκι με σιτρονέλα, ώστε να μην εμπλουτίζουμε διάφορα καταστήματα για... Αντικουλουπικά. Ναι. Και θα το φτιάξουμε εμείς στο σπίτι με τρία υλικά. Θα πάμε να πάρουμε ένα βαζάκι με ψεκαστήρι μέσα. Mm-hmm. Θα πάρουμε μία σιτρονέλα. Δεν είναι πολύ ακριβά. Έχει λεμόνι αυτό μέσα. Αυτό, η σιτρονέλα. Αυτό... Έχει έτοιμα τα συστατικά mm-hmm. του. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολλά. Και θα πάρουμε αμυγδαλέλαιο. Τι κάνω. Αυτό το αμυγδαλέλαιο είναι θαυματουργό. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω και θα φτιάξω ένα εθέριο έλαιο με την αγαπημένη μυρωδιά της Ελένης. Δικής μου. Βανίλια. Γεμίζουμε το βαζάκι. Έχεις βάλει αμυγδαλέλαιο τώρα μισό. Ναι. Ε? Τώρα επειδή δεν έχουμε πολλή ποσότητα, θα βάλω μισό. Πόσες σταγονίτσες βάζεις, εξαρτάται πόσο έντονο θέλεις να το κάνεις. Γιατί δεν βγαίνει. Τίποτα λίγο κάτω. Να το ανοίξουμε. Όχι, ανοιχτό είναι. Γιατί δεν βγαίνει. Μήπως... Κάτσε. Μήπως σου έκανε εκεί πέρα. Να μοιράζει. Και να το ρίξουμε. Ναι, μωρέ. Πόσες σταγονίτσες εθέριου έλαιου βάζεις μέσα. Λοιπόν, συνήθως μπορούμε να βάλουμε από... Α, έχουν και 5... χρώμα αυτά. Μπέρδεψα. Από 5 έως 10. Εξαρτάται το βαζάκι. Ωραία, για να ξαναθυμίσουμε λίγο τι έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει αμυγδαλέλαιο και έχουμε βάλει σχεδόν μέσα τώρα με την ποσότητα που έριξε περίπου 10 σταγόνες είναι. 10 σταγόνες του εθέριου έλαιου που μας αρέσει πιο πολύ. Βεβαίως. Οπότε πάλι δεν χρειάζεται πολύ. Ποια μπορεί να πάρει δείγμα στο χέρι. Έλα, βάλε μου. Το απλώνω. Το απλώνεις. Μπορούμε να το απλώσουμε μετά το ντους, να έχουμε μια ενυδάτωση μόνιμη. Θα φτιάξουμε τώρα. Και μυρίζει υπέροχα αυτό. Και τα οποία, αν πας στα εμπορικά καταστήματα να τα βρεις, είναι και πανάκριβα. Είναι πανάκριβα. Εγώ σας λέω ότι θα πάτε με... Που μυρίζει τέλεια. Με 15 ευρώ θα έχεις ένα ολόκληρο μπουκαλάκι, νομίζω δύο μπουκαλάκια σχεδόν. Και χαρακτηριστικό δικό σου ότι σου αρέσει. Τώρα τι φτιάχνουμε. Φτιάξα τη βανίλια που αρέσει εσένα. Θα βάλω το γιασεμί. Γιασεμάκι ωραίο. Αυτό είναι πιο λουλουδάτο, είναι για τη Σοφία. Τη αρέσουν τα λουλουδάτα. Η Σοφία ποια είναι. Διπλανή σου. Α, εσύ είσαι. Διπλανή σου στο σχολείο. Στο δρανείο. Λοιπόν. Α, τώρα έβαλες μέσα γιασεμί. Στο ένα βάζω γιασεμί. Σε όλα δηλαδή τα εθέρια έλαια που φτιάχνουμε, η βάση είναι το αμυγδαλέλαιο. Το αμυγδαλέλαιο, ναι. Το ανακοινείς. Αυτό μπαίνει ή δεν μπαίνει για ένα ψυγείο, κανένα τέτοιο. Είναι σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Αυτό μπαίνει, ναι, σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ βάλουμε γιατί έβαλα το άλλο. Πω, το γιασεμί πώς μύρισε. Καλά, είναι κλειστή η μύρισε μύρισε πάρα πολύ. Αχ, παιδιά, σε κανονικό γιασεμί μυρίζει. Ναι. Λοιπόν, το γιασεμί, για να μην τα μπερδέψουμε. Και μετά παίρνουμε και από εδώ. Τώρα τι θα κάνουμε.